Εδώ έχουμε την περίπτωση του πέναλτι, την οποία αν το σπρώξιμο συνεχίζεται και εντός της μεγάλης περιοχής. Εδώ λοιπόν θα δούμε ότι πράγματι, βλέπετε, πατάει πόδι γραμμή, η γραμμή είναι και περιοχή, ο Πέξακ το τράβημα, το σπρώξιμο είναι απ' έξω και μπαίνει μέσα. Το περίεργο εδώ, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο διαιτητής είναι δίπλα και πήγε στο ΒΑΡ, βλέπετε, εδώ ακριβώς λοιπόν, υπάρχει το σπρώξιμο, ξεκινά απ' έξω και συνεχίζεται σε μέσα και σωστά δόθηκε τον πέναλτι. Ο διαιτητής εδώ έκανε 4,5-5 λεπτά για να πάει στο ΒΑΡ, ενώ ήταν δίπλα. Έχουν βρει λύση οι διαιτητές, έτσι. Εδώ είναι το γκολ το δεύτερο το οποίο βάζει η ΑΕΚ. Εδώ αν θα δούμε ακριβώς ο Λιβάγια λοιπόν εδώ. Βλέπετε σπρώχνει τον αντίπαλό του, τον πετάει κάτω. Εδώ το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει, γιατί ο παίκτης του Πανετολικού μετά το σπρώξιμο δεν μπορούσε να διεκδικήσει την εδώ μπάλα. Το ερώτημα γιατί δεν πήγε στο ΒΑΡ. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να ήταν έτσι, μπορεί να ήταν αλλιώς. Πα στο ΒΑΡ. Πολλά τα λάθη, πολλά. Εδώ λοιπόν είναι το άλλο πέναλτι το οποίο δίνεται υπέρ της ΑΕΚ. Καταρχάς, οι του Πανετολικού ζητάνε αν υπήρχε offside. Offside εδώ που πήρε την μπάλα ο παίκτης ΑΕΚ. Offside δεν υπάρχει, γιατί ο παίκτης που είναι στο βάθος τον καλύπτει. Και εδώ λοιπόν είναι η ανατροπή του Λιβάγια. Να δείτε λοιπόν και εδώ ότι το πόδι το οποίο ανατρέπεται, αλλά και το άλλο, είναι στη γραμμή. Η γραμμή είναι το τέλειο. Κοιτάτε, τέλεια εκτέλεση πέναλτι. Ο θηρορός του ΆΚΑ δεν πήγε μέσα. Λοιπόν, έχουν μπει 7 παίκτες. Ακριβώς. Και εδώ λοιπόν είναι, βλέπετε, ένα γκολ το οποίο βάζει η ομάδα της ΑΕΚ, το οποίο είναι offside. Και να πω και κάτι προηγουμένως, αν θα είδατε, ένας παίκτης του Πανετολικού είχε μία βέρα. Που είχε το βέρα στο... Όλα τα παρατηρώ. Είχε βέρα στο φορούσε χέρι, βέρα, ναι. Το οποίο πρέπει να μην υπάρχει. Ο τέταρτος τον φέρανα την Μπέλα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κάνει τον έλεγχο, τι κοίταξε. Εσύ που το είδες αυτό τώρα, συγγνώμη, από περιέργεια. Κάτι βλέπω κι εγώ, ρε παιδιά, κάτι βλέπω κι εγώ. Έκανε κοντινό, δηλαδή, ένα ζουμ. Γι' αυτό, άμα το βάλετε τη στιγμή που είναι στο ΒΑΡ και παρακολουθεί ο διαιτητής, βάλτε αν μπορείς, Σπύρο. Λοιπόν, εντάξει, το Σπύρος είναι ο σκιοθέτη μας για να μην εντάξει, οκ, θα αναζητήσουμε τη βέρα τώρα. Την ώρα λοιπόν που είναι, επειδή το λέει ο Γιώργος, την ώρα που είναι λοιπόν και είναι στο ΒΑΡ, η βέρα φαίνεται καθαρά στο χέρι του παίκτη. Όχι βέρες λοιπόν, έτσι να μην. Μα όχι, αυτά τα αντικείμενα απαγορεύονται. Και αυτό κάτσε μισό λεπτό, γιατί εδώ πάμε σε σουρεάλ. Δηλαδή πρέπει να πάμε στο ΒΑΡ να δούμε τη βέρα τώρα. Όχι, να μην πάμε, να μην πάμε. Αλλά λέω τώρα εγώ, επειδή το εντόπισα.